Και πιο κοντά. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση για την πρόσκληση και θα σας πω κάποιες σκέψεις και προτάσεις σε σχέση με το εναλλακτικό ισότιμο μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί έχουμε φτάσει μπροστά του. Με βάση τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας 1749 και 1752 του 2019, η Πολιτεία οφείλει να προβλέψει για τους μαθητές που έχουν δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος συναφούς κατά την αντίληψη της περιεχομένου, παραδείγματος χάρη μάθημα ηθικής. Και με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1478 του 22, η Ολομέλεια έκρινε ότι το Υπουργείο Παιδείας εξουσιοδότησε μεν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να εξετάσει το θέμα εισαγωγής του ισότιμου μαθήματος, το οποίο Ινστιτούτο σε μία έκθεσή του συγκέντρωσε όλες τις δυσκολίες του να εισαχθεί ένα τέτοιο μάθημα και τελικά είπε ότι προσωρινά δεν μπορεί να δοθεί. Αυτό το προσωρινά όμως, κατά την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι μία μεταβατική περίοδος η οποία θα τελειώσει με το πέρας του σχολικού έτους 22-23. Δηλαδή, σύμφωνα με την απόσφασή του, το ΣΤΕΠ λέει στην Πολιτεία ότι αυτό είναι το απότατο όριο για την εισαγωγή του ισότιμου μαθήματος, το οποίο θα πρέπει πια να εισαχθεί από το μεθεπόμενο έτος 23-24. Έτσι, αναμένεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να κάνει τα όσα απαιτούνται για την κατάρτιση του εναλλακτικού μαθήματος, την έκδοση των σχετικών βιβλίων κτλ., ώστε από την ερχόμενη σχολική περίοδο 23-24 να μπορούν οι μαθητές που θα παίρνουν απαλλαγή από το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών να το παρακολουθήσουν. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα. Ποια θα πρέπει να είναι η εναλλακτική προς τα θρησκευτικά προσέγγιση της πραγματικότητας του εκπολιτισμού μας και της ηθικής που έχει διαμορφωθεί και ποια τα εξ αυτής θέματα για την διδασκαλία στα πλαίσια του ισότιμου μαθήματος. Το μάθημα των θρησκευτικών ήταν και με την απόφαση 660 του Συμβουλίου της Επικρατείας επανακαθορίζεται να είναι ομολογιακό. Δηλαδή, δεν βλέπει τη θρησκεία απ' έξω ώστε να ιστορίσει αντικειμενικά το τι πίστευαν και το τι πιστεύουν οι άνθρωποι και την τεράστια και διαχρονική επιρροή της πίστης στη διαμόρφωση του πολιτισμού. Έρχεται μέσα από την πίστη, διδάσκει την πίστη, μαθαίνει στα παιδιά ότι στον κόσμο μας υφίστανται στα αλήθεια υπερφυσικές οντότητες και επιρροές που ελέγχουν και ορίζουν τη ζωή τους. Δεν αποστασιοποιείται από την πίστη στο υπερφυσικό. Έτσι, εξιλεώνει και νομιμοποιεί την πίστη γενικώς. Την πίστη σε αναπόδεικτα πράγματα χωρίς κριτική, έλεγχο, τεκμηρίωση. Καθιστά την πίστη τρόπο σκέψης και αντίληψης του παιδιού και έτσι αργότερα του ενήλικα. Αφού η πίστη στο Θείο συνιστάται ως κάτι καλό και σεβαστό, αφού επικροτείται η πίστη σε θαυματοποιούς και θαύματα, γιατί να μην πιστεύουν οι άνθρωποι και την οποιαδήποτε άλλη απιθανότητα που έντεχνα θα τους παρουσιαστεί. Επίσης, η αντιφατική διδασκαλία στο σχολείο και επιστημονικών γνώσεων και ισότιμα θρησκευτικών δοξασιών έχει βλαπτική συνέπεια τη σύγχυση που επιφέρει στη συνείδησή τους η συνύπαρξη του πραγματιστικού και του ανυπόστατου, που θα τους ακολουθεί στη ζωή τους και θα τους κάνει ευκολόπιστους, ασταθείς και επιρρεπείς σε κάθε είδους προπαγάνδας. Για να διαφοροποιηθεί από τα παραπάνω το εναλλακτικό μάθημα που θα απευθύνεται σε αυτούς και αυτές που δεν θέλουν να στηρίξουν τη διαμόρφωση της κοσμοθεώρησής τους και της ηθικής τους σε υιοθέτηση του υπαφυσικού,
αλλά σε επίγνωση αντικειμενική των όσων έχουν προηγηθεί και διαμορφώσει τα ανθρώπινα πιστεύω και θεωρίες, θα πρέπει να διατρέχει και να συναποτελείται από γνώσεις. Γνώσεις ανθρωπολογίας, αρχαιολογίας, ιστορίας, θρησκειολογίας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας. Η πρότασή μας θεμελιώνεται στην αναγνώριση ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό είδος και ότι η εξέλιξη του εκπολιτισμού μας οφείλεται στην επιδίωξη αλλά και την εμπειρία της ικανοποίησης της ανάγκης να συνυπάρχουμε. Για το σκοπό αυτό αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας συναισθήσεις, δοξασίες και πίστες, έθιμα και νόμοι, ιδέες και ιδεολογίες, φιλοσοφίες, τέχνη, αξίες, ηθική. Την ανασκόπηση αυτής της ανθρώπινης προσπάθειας, των σταθμών και των επιτευγμάτων της, προτείνουμε να περιλαμβάνει το εναλλακτικό μάθημα και να καθοδηγεί στο να είμαστε καλύτεροι συνάνθρωποι μέσα από μία νατουραλιστική και ανθρωπιστική, κοινωνική, όχι θρησκευτική προσέγγιση της πραγματικότητας και της ηθικής και εναλλακτικά προσκυνδύσει τη κελατρία σε παρεμβατικές υπερφυσικότητες, να προβάλλει την ανάγκη προσήλωσης και υποστήριξης στην ανθρώπινη κοινότητά μας, από την επιτυχία της οποίας θα κρυφθεί το μέλλον του ανθρώπου και του πλανήτη. Το μάθημα θα μπορεί να λέγεται πολιτισμός και ηθική ή ηθική του πολιτισμού. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει σαν ένα μάθημα διάπλασης σύγχρονων ελεύθερων ανθρώπων, αλλά συνάμα και ενεργών πολιτών. Ένα μάθημα που μπορεί και οφείλει να είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό. Έτσι προτείνουμε τα παρακάτω εναλλακτικά ισότιμα μαθήματα για κάθε μια από τις 10 τάξεις που διδάσκονται τα θρησκευτικά. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού, πρώτη, δεύτερη, τρίτη γυμνασίου και πρώτη, δεύτερη, τρίτη ηλικίου. Στο δημοτικό σχολείο, τρίτη δημοτικού, μύθοι του κόσμου. Μέσα από τις ιστορίες κοσμογονίας που μας αφηγούνται οι αρχαίοι πολιτισμοί, αναγνωρίζουμε τις κοινές καταβολές του φόβου, της αγωνίας και της ελπίδας των ανθρώπων για επιβίωση μέσα από τη συμβίωση και τη συνεργασία. Τετάρτη δημοτικού. Το καλό και το κακό. Οι πρώτοι κανόνες και οι πρώτες κοινωνίες. Θεμελιώδεις έννοιες της προσωπικής ηθικής απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή και επιβίωση του ίδιου. Από το ταμπού της ανθρωποφαγίας ως την συνέστηση και τη δικαιοσύνη. Μύθοι και ιστορίες που κάτι θέλουν να μας πούν. Πέμπτη δημοτικού. Διαπροσωπικές σχέσεις. Οικογένεια, φίλοι, φύλα. Ο ρόλος μου σε σχέση με τους άλλους. Κοινωνικές ταυτότητες και ηθική των σχέσεων. Και έκτη δημοτικού. Ηθική, θρησκεία και δικαιοσύνη. Ήθη, κανόνες και νόμοι. Πώς συγκροτήθηκαν οι πολιτικές, νομοκρατικές κοινωνίες μέσα από την θεολογική, θρησκευτική ηθική, από το Θεό στον άνθρωπο. Έχω βάλει έναν αστερίσκο όσον αφορά το Δημοτικό Σχολείο και λέω ότι οι παραπάνω προτάσεις για το Δημοτικό βασίζονται στο ότι θα υπάρξει κάποιο άλλο μάθημα για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Που δεν γίνεται. Αν όχι, θα μπορεί να αποτελέσει αυτή μέρος του εναλλακτικού μαθήματος, αφού και το μάθημα των θρησκευτικών δίνει τις δικές του κατευθυντήριες γραμμές θρησκευτικής σεξουαλικής ηθικής του υπάρχοντος θρησκεύματος. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Πρώτη γυμνασία. Ιστορία της πίστης και ηθική 1. Πρωτόγονες κοινωνίες, συνεργασία για επιβίωση, οι απαρχές της ηθικής. Πίστη αντί της γνώσης, ανηλισμός,
πνεύματα, μαγείες, ξόρκια κτλ. Αρχαίες θρησκείες. Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Ινδία, Κίνα, Ελλάδα και άλλα. Σε αυτές τις κοινωνίες, νόμοι και ηθική, συγκριτική θεώρηση. Δευτέρα Γενεσίου. Ιστορία της πίστης και ηθική 2. Οι μονοθεϊσμοί. Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και η κλάδη του Ισλαμισμός. Θρησκείες και ηθική. Συγκριτική θεώρηση. Τρίτη Γυμνασίου. Ιστορία της τέχνης. Τέχνη και ηθική. Τέχνη. Αρχαία τέχνη. Θρησκευτική τέχνη. Νέα τέχνη. Οικαστικά. Μουσική. Χορός. Λογοτεχνία. Θέατρο. Σινεμά. Η τέχνη ως διαμορφωτής συνειδήσεων. Πρώτη Λυκείου. Ιστορία της φιλοσοφίας 1. Αρχαία Ελλάδα. Από το μύθος στη γνώση. Οι φιλόσοφοι, οι φυσικοί, οι σχολές, οι ηθικές προσεγγίσεις. Δευτέρα Λυκείου. Ιστορία της φιλοσοφίας 2. Μεσαίωνας και αναγέννηση. Ο διαφωτισμός. Επιστήμη, εξέλιξη, ηθική, πολιτική. Τρίτη Λυκείου. Η σύγχρονη κοινωνία. Εθνικά κράτη, πολιτεύματα, δημοκρατία, δίκαιο, κοινωνία. Το άτομο και η κοινωνία. Δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τελικά, οι έγνοιες για το μέλλον. Και κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι ο σκοπός του εναλλακτικού μαθήματος δεν θέλει να είναι η στυλίτευση του θρησκευτικού αισθήματος, αλλά μια ολοκληρωμένη και ορθολογιστική προσέγγιση του μέσα από την ελευθερία του ατόμου και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Σας ευχαριστώ.